Face to face μαζί σας, να καλωσορίσουμε σήμερα τον χειρουργό με ευθύρα γυναικολόγο μας, τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Αναστάσιο, λοιπόν, Κωνσταντόπουλο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε ένα ιδιαίτερο θέμα και εννοούμε ιδιαίτερο γιατί όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά με τον φυσιολογικό φυσικό τρόπο και χρειάζεται βοήθεια, είναι λίγο κάτι εξειδικευμένο να πούμε. Θα μιλήσουμε για την εξωσωματική γονιμοποίηση και συγκεκριμένα θέλουμε να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας, κύριε Κωνσταντόπουλε, ποια είναι αυτά τα ζευγάρια που θα έρθουν σε σένα, γιατί εσείς έχετε στην καθημερινότητά σας, βλέπετε όλα αυτά τα ζευγάρια που βασικά θέλουν και ψυχολογική υποστήριξη λίγο πολύ, γιατί πάντα τα φταξίματα της πεθεράς, του πεθερού, των γονιών, είναι εσύ φταίς, αυτή φταίει, όλα αυτά. Σωστά? Σωστά, πολύ σωστά. Τυπικά λέμε ότι θα έρθουν ζευγάρια τα οποία έχουν προσπαθήσει τουλάχιστον ένα χρόνο με φυσιολογικό τρόπο και δεν έχουν επιτύχει την επιθυμητή εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Στην πράξη, βέβαια, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Η πιο συνηθισμένη εξαίρεση είναι αγχωμένα ζευγάρια που ενημερώνονται από την τηλεόραση, από το ίντερνετ, από διάφορους φίλους συγγενείς, να ζητήσουν πολύ νωρίτερα βοήθεια από ένα χρόνο, mm-hmm. με βασικό γνώμονα το άγχος τους. Σύντομα αυτά τα ζευγάρια τα καθησυχάζουμε και τους λέμε να συνεχίσουν να προσπαθούν μόνα τους. Μία άλλη εξαίρεση είναι ζευγάρια τα οποία έχουν κάποιο συγκεκριμένο βαρύ ιατρικό ιστορικό και δικαιολογείται να έρχονται νωρίτερα να ζητούν τη βοήθειά μας. Πάντως το πιο συνηθισμένο είναι, όταν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ιστορικό, μετά από ένα χρόνο προσπαθειών, όταν δεν έρχεται η επιθυμητή εγκυμοσύνη, να προστρέφουμε σαν εξειδικευμένο γιατρό. Έτσι είναι. Πάντως, όπως και να έχει, είναι ένα ωραίο θέμα. Τα baby, τα μωρά, είναι η αναπαραγωγή, τέλος πάντων, η συνέχεια του κάθε ανθρώπου. Οπότε και του κάθε ζευγαριού. Είναι ένα θέμα που αγγίζει όλο τον κόσμο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να σας ρωτήσουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι? Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι όλες εκείνες οι τεχνικές που εφαρμόζουμε στο εργαστήριο, mm-hmm. Παίρνοντας το ρόλο της σάλπιγγας μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή, ό,τι κάνει σάλπιγγα μέσα στο ανθρώπινο σώμα, το φυσικό εργαστήριο του οργανισμού, mm-hmm. το κάνουμε εμείς έξω από το σώμα. Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε και τον όρο εξωσωματική γονιμοποίηση. Ακούγεται λίγο πιο εύκολο. Λίγο πιο εύκολο. Στην πράξη είναι πολύ σύνθετο. Είναι σίγουρα. Στην πράξη είναι πολύ σύνθετο. Απλά πάντα προσπαθούμε να πηγαίνουμε με τους νόμους της φύσεως και να παρεμβαίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο, όπου πραγματικά χρειάζεται. Μάλιστα. Οπότε, όταν εννοούμε εξωματική γονιμοποίηση, έξω από το σώμα, σημαίνει ότι θα πάρουμε τα σπερματοζωάρια και τα οάρια και αυτά που θα ενώνονταν στη σάλπιγγα σε φυσιολογικές συνθήκες, εμείς θα τα ενώσουμε σε συνθήκες εργαστήριου. Mm-hmm. Και εκεί που θα συνέχισαν αυτά το ταξίδι τους μέσα στον οργανισμό της γυναίκας, στη σάλπιγγα και στη μήτρα, εμείς θα τα έχουμε στο εργαστήριο και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. Μάλιστα. Ώστε σε κάποιο σημείο που η ανάπτυξη θα είναι η επιθυμητή, θα επιλέξουμε το ή τα καλύτερα έμβρια για να τα τοποθετήσουμε μέσα στον οργανισμό. Mm-hmm. Δεν πάβουμε να έχουμε και κάποια όρια από τη φύση, ώστε να ξεκινήσει αυτό το μαγικό ταξίδι μέσα στον οργανισμό. Μαγικό ταξίδι, ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Θέλετε να μας πείτε πόσο συχνό είναι το πρόβλημα υπογονιμότητα στα ζευγάρια στην Ελλάδα? Αγγίζει περίπου το 15 με 20% του πληθυσμού, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, με άλλοτε μικρή ή μεγαλύτερη βαρύτητα. Λέμε ένα μέσο όρο γύρω στο 18%. Στην Ελλάδα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις τεχνικές. Εφαρμόζουμε ό,τι εφαρμόζεται σε όλο το σύγχρονο δυτικό κόσμο με παρόμοια υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τι λέμε όμως όταν εννοούμε παράγοντες, ποιοι είναι οι παράγοντες, θα μπορούμε να πούμε, της υπογονιμότητας? Σίγουρα το άγχος, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα. Το άγχος είναι ένας παράγον που κατακλείζει όλο τον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες ιατρικοί που αφορούν τον άντρα, τη γυναίκα ή συνδυασμός παραγόντων. Ο πιο συνηθισμένος παράγοντας από την πλευρά της γυναίκας στη σύγχρονη δυτική μας κοινωνία είναι ότι η γυναίκα συνεχώς αναβάλει την τεκνοποίηση και αρχίζει να φλερτάρει με μεγαλύτερες ηλικίες όταν αποφασίζει να κάνει το πρώτο της παιδί. Αυτό δυστυχώς αποτελεί έναν πολύ μεγάλο παράγοντα. Mm-hmm. Και πρέπει να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο που μας ακούει ότι η εξωσωματική μπορεί και αυτή να δώσει λύσεις, αλλά όσο πιο μικρή είναι η γυναίκα, τόσο πιο μεγάλα τα ποσοστά επιτυχίας. Μην το αναβάλουμε εκτός αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Από την πλευρά του ανδρός, το σπέρμα γνωρίζει μια παγκόσμια ευθύνουσα τάση. Mm. Για όλο τον κόσμο ισχύει αυτό και το έχουμε αποδώσει σε αυτά που ζούμε, σε αυτά που τρώμε, σε αυτά που πίνουμε και φυσικά και στο στρες. Άρα και η διατροφή είναι πολύ σημαντική. Είναι ένας μεταξύ παράγοντας των άλλων και η διατροφή. Τι να μην τρώμε δηλαδή? Βασικά είμαστε όλοι δέσμοι της βιομηχανοποιημένης διατροφής. Όλοι ξέρουμε τι είναι υγιεινό, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να αποφύγουμε. Απλά δεν είναι πάντα εύκολο. Έτσι είναι. Με την καθημερινότητα, όταν τρέχεις από εδώ και από εκεί, πολλές φορές
δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις, αναγκαστικά θα αγοράσεις κάτι, ίσως και πολύ πιο που δεν γρήγορα. θα είναι αυτό που πρέπει. Λοιπόν, τώρα πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από τη σειρά. Ένα ζευγάρι ξέρει ότι έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να γονιμοποιήσει. Θα έρθει στο ιατρείο σας, ποιο είναι το πρώτο βήμα, το πρώτο step? Υπάρχει το πρώτο step στην ιατρική, είναι πάντα το ιστορικό. Θα πάρουμε ένα ενδελεχές ιστορικό να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το ζευγάρι. Άρα, γιατί περιλαμβάνει ένα τεστ, ένα έλεγχος γονιμότητας για τους δύο συντρόφους? Από εκεί και πέρα, όταν πάρουμε το ιστορικό και των δύο ανθρώπων του ζευγαριού, τότε από εκεί και πέρα θα περάσουμε στα πρώτα τεστ γονιμότητας. Τα βασικά τεστ γονιμότητας. Άρα, για το ιστορικό, για να, από το να ιστορικό, ρωτήσουμε εκεί. Αν υπάρχει πρόβλημα γονιμότητας στην οικογένεια, πιθανόν να υπάρχει και εξίσου. Υπάρχει μια κληρονομικότητα, δεν είναι απόλυτη, πάντα τη λαμβάνουμε υπόψη και αυτήν. Mm-hmm. Βασικά μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα η γυναίκα τι έχει περάσει από το ιστορικό της. Αν έχει μείνει ποτέ έγκυος, πόσο καιρό δεν είναι, προσπαθεί να καταφέρει και δεν τα καταφέρνει, αν έχει βαριά χειρουργία, αν έχει επηρεαστεί η υγεία της γενικώς ή συγκεκριμένα τα γυναικολογικά της. Mm-hmm. Από τον άνδρα παρομοίως ανοιχνεύουμε αν έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος, αν έχει χειρουργηθεί στα γενετικά όργανα στην κοιλιά του, αν κάνει ζωή που να δικαιολογεί μειωμένη γονιμότητα, δηλαδή αν σε επαφή με διάφορους τοξικούς παράγοντες και όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Αυτά είναι βέβαια πάρα πολλά σε μεγάλη λεπτομέρεια, αυτά που λέω είναι οι βασικές αρχές. Άμα από εκεί τα πράγματα μας κατευθύνουν προς τα κάπου συγκεκριμένα, αμέσως ψάχνουμε προς τα εκεί. Ιδάλλως πάμε σε γενική έρευνα. Ωραία, ας ξεκινήσουμε. Η γενική έρευνα είναι το σπερμοδιάγραμμα από την πλευρά του αντρός που είναι και το πιο εύκολο. Από την πλευρά της γυναίκας είναι ένας ορμονικός έλεγχος και η σαλπιγκογραφία της. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που μπορεί κανείς να βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα. Εκεί συνήθως είναι ένα μεγάλο ποσοστό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατευθυνόμαστε ποιο είναι το πρόβλημα για να βρούμε άμεση λύση. Να σημειωθεί, επειδή πολλές φορές υπάρχει αυτή η παρεξήγηση, πολλά ζευγάρια θέλουν δεν και καλά να βρεθεί ένα πρόβλημα. Δεν είναι πάντα εφικτό. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ζευγαριών που με όποιες γνωστές εξετάσεις και να έχουμε, δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε τουλάχιστον με τις γνώσεις τις σημερινές του 2014, αν υπάρχει πραγματικά ποιο είναι η αιτία του προβλήματος. Αυτό το χαρακτηρίζουμε ως αγνώστου αιτιολογίας ή ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν είναι πάντα εφικτό να δώσουμε απάντηση στο ζευγάρι. Και σε αυτό η λύση είναι εξωσωματική, θα το συζητήσουμε για ποιους λόγους αργότερα. Τώρα πάμε να πούμε για έναν άντρα που έχει αδύναμο σπέρμα. Εκεί τι γίνεται? Η μεγάλη απέτηση των ανθρώπων και πάρα πολύ λογική είναι αν υπάρχουν φάρμακα ή τρόποι να το, να το βελτιώσουμε. Οι πιθανότητες να βρούμε αίτιο που να μπορούμε να βελτιώσουμε δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρές. Τις περισσότερες φορές το σπέρμα δεν επιδέχεται βελτιώσεις. Αν είναι στο χέρι μας να το βελτιώσουμε, αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί συνήθως δίδεται και εύκολα λύση. Δυστυχώς περισσότερες φορές πρέπει να προχωρήσουμε σε υποβοήθηση. Μάλιστα. Τώρα, η ηλικία, αναφερθήκατε λίγο στην ηλικία. Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για να κάνει ένα ζευγάρι ένα παιδί? Η ηλικία της γυναίκας είναι το Α και το Ω. Και δεν μιλάμε από κοινωνικής απόψεως. Που η παρόλο γυναίκα που στα η βιολογική της μέχρι ηλικία μπορεί να είναι διαφορετική. Πολύ σωστά. Στα 40 της η γυναίκα σήμερα, στα 40 με 45 ανθίζει. Παρά τα αυτά όμως η βιολογία δεν πρέπει να ξεχνιέται. Η βιολογία λέει ότι η γυναίκα στα 40 της, παραδείγματος χάρη, έχει τα οάρια με τα οποία γεννήθηκε. Είναι 40 ετών τα οάρια της. Mm-hmm. Στα 45 της είναι 45 ετών. Και μάλιστα είναι και πολύ λίγα. Ως εκ τούτου, όσο και να αισθάνεται νέα, όσο και κοινωνικά να είναι στα καλύτερά της, δεν πρέπει να ξεχνάει τη βιολογική της ηλικία. Και να αναζητά όσο το δυνατόν νωρίτερα την τεκνοποίηση. Άρα υπάρχει όριο ηλικίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Το όριο ηλικίας πολύ εύστοχα το έχει ορίσει η ελληνική νομοθεσία. Είναι και από τα πράγματα. 50 χρονών. Είναι πράγματι στα 50 έτη και είναι από τα πράγματα που ευτυχώς η ελληνική νομοθεσία συμβαδίζει με την ανάγκη του κόσμου. Νομίζω τα 50 έτη είναι ένα πάρα πολύ λογικό όριο. Από θα τα 50 έχει τύχει πάνω εκεί να γίνει καμιά ζαβολιά, να θέλουν να κάνουν ζαβολιά, χωρίς εσύ να το κάνετε. Έχει τύχει σε πολλές περιστάσεις, πολλό μάλλον δε που αυτό το όριο ήταν, είναι ένα πρόσφατο νομοθέτημα. Ως εκ τούτου τα παλιότερα έτη είχαμε συνηθίσει να έχουμε γυναίκες που μένανε στα 60. Στα 57, στα 58, στα 62 ακόμη και βγαίνανε στις ειδήσεις, τηλεοράσεις. Οπότε υπάρχει αυτή η εμπειρία στον ελληνικό πληθυσμό, όμως αυτά έχουν σταματήσει πια. Λόγω πρωτόκολλου. Λόγω του νόμου, ο οποίος νομίζω είναι και πάρα πολύ εύστοχος. Και στους άντρες, ποια είναι η ηλικία? Στους άντρες δεν υπάρχει αντίστοιχο νομοθέτημα. Γιατί δεν αντιδράει το σπέρμα του μετά από κάποια ηλικία? Ακριβώς. Υπάρχει μια αυθήνουσα πορεία σε ό,τι αφορά το σπέρμα με την ηλικία, όμως υπάρχει μια διαφορετική βιολογία. Όπως είπαμε, η γυναίκα γεννιέται με τα όρια της. Mm-hmm. Ο άντρας ανανεώνει τα σπερματοζωάρια του κάθε 2 με 3 μήνες. Mm-hmm. Ως εκ τούτου είναι λίγο ευνοημένος από τη φύση, γι' αυτό ακούμε και όλα αυτά τα ευστράπηλα ότι ο Τσάρλι Τσάπλιν τεκλοποίησε στα 80 του ή ο Άντωνι Κουίν στα 75 του. Τυχαίρη αυτή η άντρα, τι να πούμε. Λοιπόν, αλλά μια διαφορετική βιολογία. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για άλλους ανασυλλητικούς ίσως παράγοντες.
Παραδείγματος χάρη, αν μια γυναίκα, ένα ζευγάρι μάλλον, γιατί οποιοδήποτε, συνήθως ζευγάρια το κάνουν, δηλαδή κάνουν μια εξωσωματική γονιμοποίηση, αν και τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ της μόδας, και λόγω για Hollywood και αυτά, βλέπουμε Βεβαίως. Ότι πάρα πολλές γυναίκες αποφασίζουν μόνο μόδα, μόνες. Είναι η ανάγκη που χτυπάει την πόρτα. Βεβαίως. Μια γυναίκα που στα 40 και κάτι δεν έχει φτιάξει τη ζωή της, mm-hmm. για μπορεί τον ΑΒ να... λόγο, αποφασίζει να προχωρήσει μόνη της και δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, στηρίζουμε αυτές τις γυναίκες. Δεν είναι πλέον παράδοξο κιόλας, γιατί δεν παλαιότερα δεν υπάρχουν ταμπού τώρα πλέον. Σωστά. Δεν είναι όπως παλαιότερα, δηλαδή δεν ήταν όπως 30 χρόνια, 20 χρόνια που το βλέπαμε διαφορετικά μια γυναίκα να έχει ένα παιδί χωρίς να υπάρχει ο σύζυγος. Τώρα πλέον mm-hmm. λίγο πολύ και πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν κιόλας. Τώρα το έχουμε αποδεχτεί λίγο καλύτερα σε αυτήν την κοινωνία, δυστυχώς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι που έχει αρκετές αποτυχίες, αλλά η γυναίκα λίγο πολύ το βιώνει, τουλάχιστον στο σωματικό mm-hmm. τομέα, mm-hmm. χωρίς φυσικά να μην θέλω να στηρίξω και έναν άντρα που υποστηρίζει τη γυναίκα, η οποία και αυτή περνάει διάφορα στην όλη φάση της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τι γίνεται εκεί, μια γυναίκα που έχει αρκετές αποτυχίες, πώς το χειριζόμαστε αυτό? Αποτυχημένες αυτό... εξωματικές εννοούμε, έτσι, αυτό γιατί δεν σημαίνει είναι ότι είναι. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γιατρός της υπογονιμότητας, τι να κάνει μετά, όταν έχει χρησιμοποιήσει τα όπλα του και δεν έχει πετύχει το επιθυμητό. Mm-hmm. Μία αρχή που υπάρχει είναι ότι όσο μπαίνουν έμβρια μέσα στη μήτρα, κάποια στιγμή θα τύχει και το ευτυχές γεγονός. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και κάποια όρια. Τα όρια τα βάζει αφενός η επιστήμη, αφετέρου η ίδια γυναίκα. Μια γυναίκα μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ κουρασμένη με μία εξωσωματική με δύο, μία mm-hmm. γυναίκα να αισθάνεται ξεκούραστη μετά από 5 ή 6 εξωσωματικές. Mm-hmm. Οπότε βρίσκει κανείς τη χρυσή τομή του πόσο μπορεί να προσπαθήσει και από εκεί και πέρα μπορεί να καταφύγει και σε άλλες πιο εξειδικευμένες λύσεις. Μέσον όρο δηλαδή, πόσες εξωσωματικές πρέπει να κάνει για να πετύχει? Ένα μέσον όρο λέμε. Μπορούμε με τη μία να πετύχει, άλλη μπορούμε μέχρι στα 6. Δηλαδή, ποιο είναι ένα μέσον όρο? Λέγεται ότι το ανώτερο ποσοστό που μπορεί κάποιος να πετύχει είναι μετά, αν δεν είναι τυχερός mm-hmm. με το άγγιγμα να μείνει, mm-hmm. να μείνει μετά από 3 ή 4 maximum προσπάθειες. Αν δεν μείνει μετά από αυτές τις προσπάθειες, τότε τα πράγματα, τότε μπαίνει σε μία άλλη υποομάδα υπογόνιμων ζευγαριών που τα πράγματα γίνονται αρκετά πιο δύσκολα. Κάτι που δεν πότε μπορούμε να το ξέρουμε από πριν. Πότε αποθαρρύνουμε μια γυναίκα, λέμε εντάξει, δεν γίνεται πλέον. Mm-hmm. Μετά από πόσες εσείς. Βασικά αυτό που μας είναι κάποια δείγματα που τα βλέπουμε στη δουλειά μας, δηλαδή η ποσότητα και η ποιότητα των οαρίων και μετέπειτα των εμβρίων που παράγει, mm-hmm. έτσι, αυτό μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε όταν αυτά είναι καλά. Mm-hmm. Αντιθέτως, όταν είναι πολύ πτωχά τα αποτελέσματά της, εμείς με τα φάρμακά μας δεν μπορούμε να παράξουμε οάρια εκ του μηδενός. Ως εκ τούτου, πρέπει να της βάλουμε ένα φρένο και να την κατευθύνουμε σε άλλες λύσεις. Όπως παραδείγματος χάρη η δωρεά οαρίων από γυναίκες νέες κάτω των 35 ετών, βιολογικά νέες, όχι κοινωνικά, αυτό είναι θέμα κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, mm-hmm. κάτω των 35 ετών, σύνομα, σύμφωνα με τον νόμο, που μπορούν να τις δώσουν πάρα πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Πολύ καλό αυτό. Τώρα, να μιλήσουμε λιγάκι για το φυσικό κύκλο της γυναίκας. Mm-hmm. Ποιος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο φυσικός κύκλος της γυναίκας χωρίς φάρμακα? Ο φυσικός κύκλος της γυναίκας είναι ο κύκλος που βιώνει κάθε μήνα, όταν τα πράγματα λειτουργούν σε ισορροπία στον οργανισμό της, mm-hmm. όπου φυσιολογικά η παραγωγή της είναι ένα οάριο μηνιαίος. Συνήθως επίσης, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Πολλές γυναίκες που θέλουν να αποφύγουν ή ενδείκνυται λόγω ιατρικού προβλήματος να αποφύγουν τα φάρμακα εξωσωματικής mm-hmm. ή και ψυχολογικά ακόμη δεν τους αρέσει η ιδέα των φαρμάκων της εξωσωματικής, μπορούν να πάνε σε φυσικό κύκλο. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκομιδή θα είναι maximum ένα, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως λίγο παραπάνω οάριο. Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσετε λιγάκι για την υστεροσκόπηση και αν πραγματικά βοηθάει? Η υστεροσκόπηση δεν πάβει να είναι μια. Μια σχετικά σύγχρονη τεχνική, η οποία είναι ότι βλέπουμε το εσωτερικό της μήτρας με μια μικροκάμερα. Είναι μια μικρή επέμβαση ουσιαστικά. Μπαίνουμε στη μητριακή κοιλότητα, η οποία έχει τεράστια σημασία, διότι αυτή θα φιλοξενήσει τη μελλοντική μας εγκυμοσύνη. Ως εκ τούτου, με τη μικροκάμερα μπορούμε να δούμε περιοχές που σε προηγούμενα χρόνια απλά τις φανταζόμασταν, να τις χαρτογραφήσουμε, να δούμε λεπτομέρειες και όπου χρειαστεί να παρέμβουμε. Αν υπάρχει ένας μικρός πολύποδας, αν υπάρχει ένα μικρό ενωμίωμα, αν υπάρχουν συμφύσεις. Αν υπάρχουν άτυπες φλεγμονές. Πώς ακριβώς λειτουργεί η υστεροσκόπηση? Η υστεροσκόπηση συνήθως στην Ελλάδα γίνεται με μία ελαφρή ανάρκωση, mm-hmm. όπου η γυναίκα δεν θα βιώσει δυσάρεστα συναισθήματα πόνου και ενοχλήσεων. Θα μπορέσει μέσα από τον τράχυλο, χωρίς να βιαστεί ο οργανισμός της ουσιαστικά και η ανατομία της, να περάσει ένας πολύ λεπτός σωληνίσκος που έχει την κάμερα και ό,τι εργαλείο χρειαστεί από εκεί πέρα.
Μάλιστα. Θέλετε να μας μιλήσει και για τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής σε Η σχέση με την λαπαροσκόπηση εξωματική γανεμοποίηση. είναι και αυτή μια σύγχρονη προσέγγιση, μια σύγχρονη χειρουργική προσέγγιση, η οποία γνωρίζει τεράστια βέβαια έξαρση και επιτυχία στο γυναικολογικό κλάδο. Είναι παρόμοια διαδικασία. Η κάμερα πλέον χρησιμοποιείται από τον ομφαλό και τα εργαλεία μας περνούν από μικρές σωπές του κοιλιακού τυχώματος. Ως εκ τούτου μπορούμε να κάνουμε επεμβάσεις που θεωρείται αδιανόητο παλιότερα να γίνουν. Έπρεπε να ανοίξει η κοιλίτσα διάπλατα. Οπότε τώρα διεκπεραιώνουμε αυτές τις επεμβάσεις, παραδείγματος χάρη μία ινομιωματεκτομή, μία σαλπιγκεκτομή, οτιδήποτε τέτοιου τύπου. Και η γυναίκα μπορεί την επόμενη μέρα να επιστρέψει στη δουλειά της, ακόμη και την ίδια μέρα το βράδυ να βγει από το νοσοκομείο, διότι δεν υποφέρει από εκείνη τη μεγάλη τομή χαμηλά αυτό. Στην κοιλίτσα, που θα της δημιουργήσει 5-6 μέρες μια αδιάθεση, μια δυσφορία. Άρα η λαπαροσκόπηση έχει εισχωρήσει έχει και στην εξωματική ιδίως για την γυναικολογία και την εξωματική για τα καλά μέσα. Βέβαια. Ίσως δεν είναι πρώτης γραμμής εξέταση, αλλά αν μια γυναίκα έχει, ακόμη και μια γυναίκα δεν έχει απόλυτη ένδειξη, μετά από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες την ενθαρρύνουμε να κάνει μια λαπαροσκόπηση, μήπως βρούμε κάποιον άγνωστο παράγοντα που δεν φαίνεται με το πρώτο. Mm-hmm. Τώρα να σας ρωτήσουμε, σίγουρα εσείς εργάζεστε με ένα team ανθρώπων και ο ψυχολόγος σίγουρα Σωστά. παίζει ένα σημαντικό παράγοντα, έτσι δεν είναι? Θέλετε να μας πείτε αν χρειάζεται όντως ψυχολογική υποστήριξη ένα ζευγάρι? Η ψυχολογική υποστήριξη είναι απόλυτα απαραίτητη, διότι τα ζευγάρια πολλές φορές το δείχνουν ότι έχουν ανάγκη την ψυχολογική υποστήριξη, άλλες φορές αυτό είναι κρυφό, αλλά μέσα τους υποβόσκει ένα άγχος, ένα στρες. Οπότε ο ψυχολόγος, ιδίως ένα μεγάλο team εξωσωματικής, εγώ έχω τύχει να δουλεύω στη μεγαλύτερη κλινική της χώρας αυτή τη στιγμή, που εκ των πραγμάτων έχουμε ψυχολόγους που μας υποστηρίζουν, έτσι. Ως εκ τούτου, όλα τα ζευγάρια, ακόμη και αν έχουν την αίσθηση ότι δεν το χρειάζονται, τα περισσότερα μάλιστα μπορούν να πούνε, εγώ δεν θα ήθελα να περάσω, τους λέμε, δεν πειράζει, περάστε για μια ενημέρωση, σίγουρα δεν κάνει κακό και να ξέρετε ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος για εσάς. Βέβαια, σίγουρα. Γιατί κάποιες ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει διαφορετικά ένας ψυχολόγος. Σαφέστατα. Γιατί να τους προσεγγίσει με άλλο τρόπο. Ακριβώς. Και υπάρχουν γυναίκες που έχει ξεκινήσει η διαδικασία, νόμιζαν ότι δεν χρειάζονται υποστήριξη και μετά ζήτησαν να δουν τον ψυχολόγο. Την ψυχολόγο μας προκειμένου να τους στηρίξει. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα. Σωστά. Και είναι καλό ότι έχετε αυτή την ομάδα. Η εξωσωματική υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι θέμα ομάδας. Έτσι, έτσι. Είναι οι γιατροί, είναι οι βιολόγοι, πάρα πολύ σημαντικός παράγων. Διότι με τους γαμέτες, δηλαδή τα σπερματοζωαρία και τα οάρια, ασχολούνται οι βιολόγοι μας. Αυτοί φτιάχνουν τα έμβρια, αυτοί τα εξελίσσουν. Εμείς είμαστε του ιατρικού κομματιού, εμείς τα τοποθετούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε σε σχέση με άλλες λύσεις. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι η μοναδική λύση είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση? Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι το μεγάλο κανόνι, ας πούμε, στα χέρια μας. Υπάρχουν πιο απλές προσεγγίσεις, όπως π.χ. να προκαλέσει όρεξη σε μια γυναίκα που δεν έχει, ή πολλαπλή όρεξη σε μια γυναίκα που έχει μόνο η όρεξη. Υπάρχει λύση της σπερματέχησης. Είναι πιο απλές πράξεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εξωσωματική γονιμοποίηση, δηλαδή το να κάνεις αυτό που κάνει η φύση μέσα της, το να το κάνεις στο εργαστήρι, είναι η κορονίδα. Είναι... Βέβαια. Τώρα, είναι μύθος το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει καμία σχέση φαρμάκων με τον καρκίνο, παραδείγματος χάρη? Αυτό πραγματικά δεν έχει αποδειχτεί ναι. και είναι μύθος. Ιδάλλως πραγματικά θα είχε γίνει τεράστια επανάσταση αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, αν μπορούσε να αποδειχτεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα φάρμακα της εξωσωματικής φοβίζουν για συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι ενεσούλες στην κοιλιά, με πάρα πολύ λεπτή βελόνη βέβαια. Ως εκ τούτου αυτό δημιουργεί ένα δέος. Θα κάνω εγώ ενέσεις στην κοιλιά μου, λέει η γυναίκα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σαχαροδιαβητικοί και αναγκάζονται να κάνουν αυτές τις ενέσεις 4 και 5 φορές την ημέρα με ίδια τεχνολογία σκευάσματα. Οπότε αυτό δεν είναι κάτι το τρομερό, το ξεπερνούμε. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πανάκριβα φάρμακα. Αυτά είναι τα δύο μειονεκτήματά τους ως επιτοπλίστων. Ευτυχώς το Ταμείο καλύπτει εξ ολοκλήρου αυτά πολύ τα φάρμακα αυτό. Για ένα λογικό αριθμό προσπαθειών. Και αυτό είναι πολύ Ειδικά σημαντικό. Ειδικά στην Ελλάδα και πρέπει να το καλύπτουν, γιατί πολύ από ό,τι σημαντικό. Ξέρουμε είμαστε πολύ πίσω σε σχέση Σωστά. με άλλους. Υπάρχουν κάποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες, αλλά τελικά η γυναίκα που θα πάει σωστά, θα συμπληρώσει το φάκελό της, θα τα πάρει τα φάρμακα. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μιλήσουμε λιγάκι τώρα για τους κινδύνους. Και κάθε φυσικά εξωματική γονιμοποίηση είναι διαφορετική από γυναίκα σε γυναίκα. Θέλετε να μας πείτε αν υπάρχουν κίνδυνοι συσκίσεις? Οι κοιήσεις που προκύπτουν από εξωσωματική γονιμοποίηση σαν κοιήσεις έχουν ακριβώς τους ίδιους κινδύνους που έχει οποιαδήποτε κοίηση με όποιον τρόπο και αν αυτή προήλθε. Δηλαδή δεν υπάρχει αυξημένο ποσοστό του να συμβεί κάτι όταν μια εγκυμοσύνη ξεκινάει μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση. Από εκεί και πέρα ένα ποσοστό να συμβούν πράγματα δυσμενή
είναι αυξημένο στις γυναίκες αυξημένης αναπαραγωγικής ηλικίας. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο. Είτε δηλαδή, όσο πιο, όσο πιο μεγάλη είναι η γυναίκα, μπορεί πράγματι να έχουμε κάποιες δυσμενείς εξελίξεις στην εγκυμοσύνη. Ευτυχώς τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά. Και ευτυχώς πάντα είμαστε ουσιαστικά σε γρήγορση για να τα προλαβαίνουμε. Αυτό φοβούνται και γενικά και άλλα πράγματα σε μια κοίηση, όχι μόνο από εξωματική γονιδοποίηση. Πολύ σωστά. Απλά, ένα παιδί μπορεί να έχει Down syndrome, ελέγχονται πάρα σωστά. Πολλά πράγματα. Απλά μπορεί να πει κανείς ότι η ομάδα των γυναικών μεγαλύτερα ηλικία πιο πιθανό να συλλάβουν μέσω εξωσωματική, ω εκ τούτου. Ίσως να έχουν και πιο πολύ πιθανότητα για αυτά τα ποσοστά. Όχι ότι φταίει αυτή καθεαυτή η εξωσωματική. Φταίει γενικώς το ότι είναι μεγαλύτερη ηλικία και ζητούν τη λύση μέσα από την εξωσωματική. Μάλιστα. Θα ρωτήσει κανείς τώρα τα παιδιά που γεννιούνται από εξωσωματική γονιμοποίηση. Και είναι μια εύστοχη ερώτηση, γιατί στην αρχή, πριν πάνε φυσικά σε εσάς, πριν πάνε στους ψυχολόγους και ενημερωθούν, πριν πάνε στο όλο αυτό το team της εξωσωματική γονιμοποίησης. Είναι όντως υγιές? Αυτό είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα που είναι η δεύτερη ερώτηση των ενδιαφερομένων. Φυσικά και είναι ακριβώς. Η πρώτη ποια είναι? Είναι αυτό που λέγατε για τη δικιά του υγεία. Είναι τα δύο πιο εύστοχα θέματα αυτά. Ποια είναι η δικιά μου υγεία, άμα κάνω εξωματική, και ποια είναι η υγεία του μέλλοντος. Λόγω φαρμάκων, μήπως προκαλέσουν μια πάθηση. Πολύ σωστά. Ευτυχώς, επίσης τεράστιες παγκόσμιες μελέτες. Όσα χρόνια εφαρμόζεται εξωσωματική, δεν έχουν δείξει καμία επιβάρυνση στα παιδάκια αυτά. Δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που θα γεννηθεί με εξωσωματική θα είναι το τέλειο παιδί του κόσμου, αλλά ό,τι ποσοστό υπάρχει στο γενικό πληθυσμό, στις γενικές συλλήψεις, εγκυμοσύνες, να πηγαίνουν κάποια πραγματάκια άσχημα. Γιατί δεν πάνε ποτέ όλα τέλεια. Το ίδιο παραμένει και το ποσοστό και στα παιδάκια που γεννιούνται από εξωσωματική. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, θα ρωτήσουν επίσης, ωραία, γεννιέται το παιδί, είναι υγιέστατο, όλα μια χαρά, χαίρονται όλοι, μαμά, μπαμπάς, παιδεροί, όλοι, παιδερές. Τι γίνεται αργότερα? Υπάρχει περίπτωση να προκύψει κάτι άλλο στο παιδί, δηλαδή να είναι πολύ πιο susceptible σε μία πάθηση? Όσα παιδιά έχουν παρακολουθεί από τότε που εφαρμόζονται οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, είναι μια χαρά παιδιά που ανήκουν στο φυσιολογικό πληθυσμό χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Και τώρα πια ενήλικες. Οπότε ούτε αυτό έχει αποδειχθεί. Άρα για μακροπρόθεσμες ασθένειες δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Φαίνεται από ένα φυσιολογικό παιδί με μια φυσιολογική κοίηση. Το μόνο που έχουμε παρατηρήσει, το οποίο δεν είναι ασθένεια και είναι και νομίζω απότοκο της λογικής συνέπειας, είναι ότι άντρες με πάρα πολύ αδύναμα σπέρματα που δεν ήταν πλασμένοι χωρίς βοήθεια να τεκνοποιήσουν, αν κάνουν αγοράκι, πιθανόν το αγοράκι τους να έχει και αυτό θεματάκια με το σπέρμα του. Αυτό έτσι και αλλά το είχαν. Αν σωστά, δεν είναι θέμα εξωσωματικής, απλά αν τώρα μπορέσαμε να δώσουμε λύση στον μπαμπά, φαντάζομαι σε μερικά χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για το και γιο, αν γρήγορα. Και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο. Βεβαίως. Άρα εντάξει, αυτό δεν είναι. Δεν θεωρείται πρόβλημα υγείας, απλά να το λέμε. Είναι ειλικρινής και είναι καλό να το λέτε, βέβαια. Γιατί απλώς λέτε ότι είναι πιο ευαίσθητο στο ίδιο θέμα. Πολύ πιθανό να μεταδώσει ο πατέρας στον άρενα απόγονο ένα πρόβλημα που αν δεν υπήρχε εξωσωματική, να μην μπορούσε καν να έχει απόγονο. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε τώρα ακριβώς στη θεραπεία. Ας ξεκινήσουμε τα πράγματα step by step. Θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς γίνεται η θεραπεία? Η θεραπεία είναι μία σειρά από ενεσούλες ως επιτοπλίστων που γίνονται στην κοιλιά. Η διάρκεια των ενέσεων, που είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ποικίλει από τις 20 περίπου από τις 10 μέρες περίπου το κατώτερο μέχρι τις 20-25 μέρες το ανώτερο, ανάλογα με το πρωτόκολλο και τον τρόπο που αντιδράει η γυναίκα. Τις περισσότερες φορές το feedback που έχουμε από τις ασθενείς είναι ότι στην αρχή τους φαίνεται τρομακτικό, αλλά όταν τελικά το ολοκληρώσουν λένε αυτό ήταν, γιατρέ μου, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Οπότε καλό είναι οι γυναίκες που μας ακούνε να μην φοβούνται τη διαδικασία αυτή καθεαυτή. Όταν έρθει το τέλος αυτών των ενέσεων και εμείς έχουμε την παραγωγή των οαρίων που ονειρευόμαστε να υπάρχει, γιατί αυτό κάνουν οι ενέσεις μας ουσιαστικά, θυλάκι, γυναίκα προσπαθούμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε εκ του μηδενός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες. Αυτά που υπάρχουν θα τα φέρουμε πάνω. Εκ του μηδενός δεν υπάρχει τρόπος να τα φτιάξουμε. Γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε πριν για την ηλικία και την εφεδρεία των γυναικών. Λίγο πολύ όμως αυτό το ξέρετε από την αρχή. Θα τους πείτε δεν υπάρχουν, υπάρχουν ή προχωράμε ή δεν προχωράμε. Δεν πείθονται πολύ εύκολα, να σου πω την αλήθεια. Μία δοκιμή συνήθως τους πείθει αν τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Αλλά αυτό είναι. Δεν αφορά το μεγαλύτερο μέρος ευτυχώς του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, όταν είμαστε ευχαριστημένοι με την ορίμασή τους και την εξέλιξή τους, με μια ελαφριά νάρκωση κάνουμε την ολιψία τη λεγόμενη, δηλαδή παίρνουμε τα οάρια στο εργαστήρι. Αυτό είναι μια διαδικασία που δεν την καταλαβαίνουν οι γυναίκες, διότι είναι σε ύπνο, σε μια ελαφριά νάρκωση. Ξύπνοντας έχουν πολύ ελάχιστους πόνους που μοιάζουν με τους πόνους της περίοδου.
Άρα είναι κάτι απόλυτα ανεκτό και με τα δικά μας παψιπώνα. Βέβαια, ξεπερνιέται και αυτό το θέμα. Την ίδια μέρα παίρνουμε δείγμα από το σύζυγο που πρέπει να μπορέσει να μας δώσει στο εργαστήριό μας για να γίνει η ένωση όπως την περιγράψαμε πριν, από τους βιολόγους μας. Μάλιστα. Αυτό είναι η ρουτίνα. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν. Σωστά. Παραδείγματος χάρη. Πείτε μας. Μια εξαιρέση μπορεί να είναι, αν παραδείγματος χάρη ένας πρέπει να είναι πάρα πολύ αδύναμο, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια παρέμβαση με βελονίτσα ή ακόμη και μικροχειρουργείο στην πλευρά του συζύγου. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι είναι τα πράγματα δύσκολα μόνο για τις γυναίκες. Μερικές φορές γίνονται δύσκολα και για τους άντρες. Α, είναι. Αν χρειαστεί. Σίγουρα. Νομίζω οι άντρες θα τραβήξουν αρκετά. Ίσως η γυναίκα τραβάει το σωματικό κομμάτι, αλλά ο άντρας τραβάει περισσότερο και το ψυχολογικό. Το ψυχολογικό. Γιατί εκείνος υποστηρίξει και τη γυναίκα λίγο περισσότερο και διάφορα πράγματα που η γυναίκα λίγο πολύ μπορεί να συμπεριφερθεί λίγο πιο οξύθυμα. Σωστά. Σωστά. Επηρεάζεται και η ψυχολογία της. Τα βλέπετε στην καθημερινότητά σας. Όταν έρχονται τα ζευγάρια και σας ρωτάνε, γενικά συνήθως πού ρίχνετε το φταίξιμο. Φταίξιμο. Καταρχήν, ακόμη και αν υπάρχει μια οφθαλμοφανής αιτία στη μία πλευρά, παραδείγματος χάρη, ας πούμε ένα πάρα πολύ αδύναμο σπέρμα, πάντα λέμε ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα που αφορά το ζευγάρι. Ποτέ δεν φταίει κάποιος. Είναι ένα πρόβλημα του ζευγαρίου που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επίσης, συχνά συνυπάρχουν προβλήματα. Ένα σύνηθες λάθος που γίνεται, όταν βρούμε μια αιτία οφθαλμοφανή, σταματάμε τον έλεγχο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να κάνουμε ολοκληρωμένο έλεγχο, γιατί μπορεί σημαντικό να συνεπάρχει. Σημαντικό αυτό που λέτε και να το τονίσουμε. Γιατί όντως μπορεί να βρούμε ένα πρόβλημα, όπως λέτε εσείς. Να πούμε αυτό ήταν. Όχι. Ενώ δεν είναι πάντα έτσι. Πολύ συχνά συνυπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Οπότε ξαφνικά φταίνε σε εισαγωγικά και οι δύο. Δεν υπάρχει φταίξιμο. Είναι ένα πρόβλημα του ζευγαριού που εμείς προσπαθούμε όλοι μαζί στην Απλώς ίδια. Έτσι το βιώνει το ζευγάρι, έτσι όπως είναι η κοινωνία μας. Καλώς κακώς έτσι είναι. Πάντα θέλουν να ρίξουν το φταίξιμο κάπου. Αλλά το καλό είναι ότι υπάρχουν οι γιατροί, είναι πολύ εξειδικευμένα τώρα πλέον τα πράγματα. Έτσι. Να κάνει κανείς μια εξωσωματική γνωμοποίηση είναι πολύ προχωρημένη. Παλαιότερα ίσως πηγαίνανε και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Ενώ τώρα απέναντίας έχουν πολύ καλό και ιατρικό τουρισμό εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουν έρθει πάρα πολλά ζευγάρια και από την Αυστραλία και από την Αμερική και από τη Γερμανία πολύ να κάνουν σωστά. Εξωσωματική γνωμοποίηση εδώ στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα? Ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, ιδίως και σε εποχές κρίσης, είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε στηρίξει όλοι μας ελπίδες. Και σαν έθνος και εμείς σαν ιατρική κοινότητα. Σε ό,τι αφορά ιδίως την υπογονιμότητα, είναι ένα πεδίο που πραγματικά βλέπουμε ένα λαμπρό μέλλον. Αυτό έχει κάποιους παράγοντες επιτυχίας. Ένα είναι ότι η χώρα μας είναι πανέμορφη. Το δεύτερο είναι ότι μας εμπιστεύονται σε. Και θάλασσες πανέμορφες. Και όμορφους άντρες. Αξίζει λοιπόν κανείς να επισκεφτεί την Ελλάδα για αυτούς τους λόγους που ξέρουμε. Όμως, αν το συνδυάσει κιόλας με μια ιατρική υπηρεσία, τότε το όφελος είναι πολλαπλό. Αυτό σημαίνει ότι ήδη αυτές οι καταστάσεις ήδη έχουν δρομολογηθεί και μας εμπιστεύονται σε ό,τι αφορά την επιστημοσύνη μας σε πάρα πολλούς τομείς. Ειδικά σε εμάς, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έχουμε επισκέψεις από πολλά μέρη του κόσμου, ακόμη και από την άλλη άκρη της γης. Από Αυστραλία, από Αμερική, από Γαλλία, από Βρυξέλλες, από Ιταλία, κυρίως από Ιταλία. Για στην Ιταλία, γιατί περισσότερο? Γιατί περισσότερο? Διότι υπάρχουν νομικά και θρησκευτικά καθεστώτα που απαγορεύουν. Εκεί, σε αυτές τις χώρες, τους χειρισμούς. Έχουν δεμένα τα χέρια τους οι επιστήμονες εκεί. Όχι ότι υπολείπονται σε κατάρτιση, απλά έχουν δεμένα τα χέρια τους. Ή επίσης ένας άλλος λόγος, υπάρχουν τεράστιες αναμονές. Στην Ελλάδα είναι λυμμένα αυτά τα θέματα και έρχονται να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους άμεσα. Σημαντικό αυτό, ότι δεν χρειάζεται να περιμένει. Γιατί, να περιμένει το ζευγάρι, γιατί είτε η γυναίκα, όπως λέμε. Γιατί όταν έχει πάρει την απόφαση, έχει και την ανυπομονησία να τώρα. Το λήξει εδώ θέλει και τώρα. Περίμενε άμεσα. Τόσα χρόνια, τώρα πλέον έχει σωστά. Αποφασίσει, θέλει να πάει στη δράση κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα διάλειμμα λοιπόν break και πάλι μαζί σας. Face to face, εδώ είμαστε μαζί σας και μιλάμε για ένα ευχάριστο θέμα, εξωσωματική γονιμοποίηση. Και τι εννοούμε όταν λέμε ευχάριστο, είναι μια ευχάριστη λύση σε άτομα που δεν κάνουν παιδιά. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, μευτήρας γυναικολόγος χειρουργός. Τα είπα λίγο ανάποδα, χειρουργός μευτήρας γυναικολόγος και έχετε κάνει τη μετεκπαίδευσή σας και στις όμορφες Βρυξέλλες. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο, οι γυναίκες είναι λίγο ανήσυχες, δεν θέλουν να πάρουν φάρμακα. Είναι απαραίτητη η χορήγηση φαρμάκων? Τα φάρμακα μας λύνουν τα χέρια, διότι σε διαδικασία που περιγράψαμε προηγουμένως, είπαμε ότι απαιτούνται οάρια. Για να έχουμε οάρια στα χέρια μας, πρέπει να διεγείρουμε τις οθήκες με φάρμακα. Αυτό είναι το δικό μας όπλο. Η γυναίκα είναι πλασμένη να φτιάχνει ένα οάριο το μήνα.
Συνήθως. Εμείς προσπαθούμε, αν η γυναίκα έχει την εφεδρεία που πρέπει, να φτιάξουμε περισσότερα. Mm-hmm. Περισσότερο άρια σημαίνει περισσότερα έμβρια, σημαίνει ότι έχουμε επιλογή να διαλέξουμε τα καλύτερα. Και γιατί όχι, αν έχει η γυναίκα πολύ καλά έμβρια, πολλά και καλά, να καταψύξουμε κιόλας για πιθανή μελλοντική χρήση. Τι θα πει μελλοντική χρήση? Έκανε η γυναίκα το παιδάκι της, είναι ευτυχισμένη, θέλει να επαναλάβει τη διαδικασία. Γιατί να μπει εξ αρχής στην διαδικασία του να τρυπιέται με τις βελόνες, να παίρνει την άρκωση? Έχει έτοιμα έμβρια στο ψυγείο. Είναι τα παιδάκια που γεννιούνται από καταψυγμένα έμβρια, είναι υπέροχα παιδάκια, χωρίς κανένα. Παιδάκια. Καθόλου καταψυγμένα παιδάκια, πολύ ζεστά και χωρίς κανένα μα κανένα μα κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό οπότε, γλιτώνει... όλο αυτό γλιτώνει τη γυναίκα από κόπο, χρήμα. Μα και με νούνος τώρα, από ό,τι ξέρουμε, έχει καταψύξει. Που είναι και Ελληνίδα, έχει καταψύξει και τα. Για το μέλλον. Της για αργότερα, για το μέλλον. Οπότε η κατάψυξη ο αρίων είναι καθαρά. Η κατάψυξη. Ο αρίων. Ναι. Γενικά μπορεί κανείς να καταψύξει σπερματοζωάρια ή οάρια ή και έμβρια. Αν, ή ακόμη και ιστό. Ορχικό ιστό, οθικικό ιστό. Κάθε τι έχει τις δικές του εφαρμογές. Πάντως βλέπουμε όλο και περισσότερο οι χολομεδιανές στάρα, όπως είπαμε και μενούνος, που έχει καταψύξει τα οάρια της. Αυτό πράγματι είναι κάτι που μας ζητιέται και εμάς αρκετά. Όταν μια γυναίκα βλέπει ότι προσεγγίζει τα 40 και δεν έχει φτιάξει ακόμη τη ζωή της, δεν είναι έτοιμη να μπει στην τεκνοποίηση, ίσως δεν έχει βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, ίσως δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη, προκειμένου να μην έχει άλλη λύση στο μέλλον ή να καταφύγει σε δότρια, τι κάνει? Καταψύχει οάρια. Ακόμη και αν δεν υπάρχει σύντροφος ή σύζυγος, καταψύχει ο Άρη, ώστε να διατηρήσει ουσιαστικά τη γονιμότητά της, ελπίδες για το μέλλον. Mm-hmm. Τώρα, θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς γίνεται η παρακολούθηση, γιατί σίγουρα εσείς πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα step by step, εβδομαδιαία, μηνιαία, πώς γίνονται τα πράγματα? Η παρακολούθηση δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο, όπως φαντάζει πολλές φορές. Είναι πέρα από τις αρχικές επισκέψεις που παίρνουμε το ιστορικό και καθορίζουμε τη στρατηγική μας, πέρα από τις εξετάσεις. Από εκεί και πέρα η γυναίκα ξεκινά ουσιαστικά τις ενέσεις στο σπίτι της. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν τη βοήθεια νοσηλεύτριας ή κάποιου ειδικού. Μπορεί πανεύκολα να τα καταφέρει, γιατί αυτά τα προϊόντα είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να γίνονται εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη. Mm-hmm. Και αυτό που απαιτείται είναι να έρθει μετρημένες φορές στην κλινική, στο γιατρείο, ανάλογα πώς την βολεύει, προκειμένου να κάνει μια παρακολούθηση. Είναι η περιχογραφική παρακολούθηση. Και συνήθως συνδυάζεται. Η οληψία? Η οληψία γίνεται πάντα με μέθη, ώστε η γυναίκα να μην υποφέρει έστω καθόλου. Να μην έχει την παραμικρή ενόχληση. Είναι κάτι που πονάει. Η οληψία γίνεται με μια βελόνη. Μια βελόνη πρέπει να τσιμπήσει τις οθήκες και να πάρει το υγρό με τα οάρια. Mm-hmm. Ως εκ τούτου δεν είναι ευχάριστο. Τώρα, πότε γίνεται η οληψία, ποια είναι η κατάλληλη στιγμή? Την κατάλληλη στιγμή την αποφασίζει ο γιατρός ανάλογα με την παρακολούθηση που έχει κάνει στη γυναίκα. Mm-hmm. Όταν κρίνει εκείνος ότι τα περισσότερα εκ των οθυλακίων βρίσκονται σε εκείνο το κατάλληλο μέγεθος, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προχωράει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι θέμα καθαρά εμπειρίας του γιατρού. Και μετά, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι ότι φτιάχνονται τα έμβρια στο εργαστήρι, όπως είχαμε προαναφέρει, με τη βοήθεια των βιολόγων μας. Mm-hmm. Θα αφήνουμε να εξελιχθούν κάποιες μέρες, επιλέγουμε τα επικρατέστερα και τοποθετούνται μέσα στη μήτρα της γυναίκας με μια σχετικά απλή διαδικασία που δεν απαιτεί νάρκωση και δεν είναι κόδυνα. Η γονιμοποίηση πώς ακριβώς γίνεται? Η γονιμοποίηση γίνεται συνήθως με δύο τρόπους. Ή αφήνουμε στο εργαστήρι τα οάρια και τα σπερματοζωάρια στον ίδιο χώρο, σε ειδικά βέβαια καλλιεργητικά υγρά, ώστε να καταφέρει μόνο του ένα σπερματοζωάριο να μπει στο οάριο, όπως θα γινόταν και στη φύση. Αυτό συνήθως σε δυνατά σπέρματα. Mm-hmm. Ή συνήθως σε αδύναμα σπέρματα, ο βιολόγος μας επιλέγει ένα σπερματοζωάριο και ο ίδιος το τοποθετεί με μια ειδική μικροσύριγγα, θα μπορούσαμε να το πούμε, μέσα στο οάριο. Αυτό λέγεται μικρογονιμοποίηση. Μάλιστα. Υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια κατάλληλη στιγμή που γίνονται όλα αυτά. Πότε αυτά λοιπόν γίνονται... τοποθετούνται τα έμβρια στη μήτρα? Τα έμβρια στη μήτρα τοποθετούνται μετά την οληψία από 2 έως 6-24 ώρα μάξιμο. Να τονίσουμε ένα... λιγάκι πόσα έμβρια τοποθετούνται. Πόσα έμβρια. Υπάρχει μια νομοθεσία στην Ελλάδα, η οποία και εδώ είναι, πιστεύω, πάρα ξεκάθαρα πολύ ξεκάθαρη και πολύ σωστή, πραγματικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ζευγαριών και των Ελλήνων και λέει η νομοθεσία ότι μέχρι τα 40 μας τοποθετούμε 3 έμβρια. Όχι για να πιάσουμε τρίδημα, αλλά για να αυξήσουμε τις πιθανότητες, έστω και ένα να μπορέσει να... Διαφορετικά πόσα είναι? Άνω των 40 βάζουμε 4. 4. Και κάτω των 30... Αλλάζει κάτι? Το 30, η νομοθεσία επιτρέπει να βάλουμε 3, αλλά συνήθως δεν είμαστε τόσο τολμηροί. Μπορεί να βάλουμε μέχρι 2. Άρα υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο που μέχρι τα 30 βάζεις 2, μέχρι τα 40 βάζεις 3
Και άνω των 40 βάζουμε... Μπορείς να βάλεις και παραπάνω. Ωραία. Μέχρι πόσο είναι το μάξιμο που μπορούμε να βάλουμε? Αν μια γυναίκα είναι άνω των 40 και έχει αποτυχημένες προσπάθειες, μπορεί κανείς να ρισκάρει να βάλει και παραπάνω από 4, μέχρι 5 δηλαδή, αλλά μέχρι εκεί. Παλιά, παλιά που συμβαίνανε άλλες καταστάσεις που δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, δεν το κάνουμε πια. Δηλαδή, βάζανε 7, 8, όσα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λιγάκι για τα έμβρια που περισσεύουν. Είναι αυτά που... Αυτά που λέμε ότι αν η ποιότητά τους είναι καλή, αυτό θα το ξέρουμε στην πρωτοκολλικά από έναν εμβριολόγο. Το βλέπουμε στην πράξη. Οπότε και τα αξιολογούμε. Είναι και ένα κάποια... στο team, έτσι δεν είναι, ένα εμβριολόγο. Πολλοί εμβριολόγοι είναι στο team. Ναι. Εξαρτάται από το κέντρο, βέβαια. Ακριβώς. Σε εμάς οι εμβριολόγοι είναι πάνω από 10. Στη συγκεκριμένη σε κλινική. Σε μία όμως, όχι. Σε όχι. Μία... Μοιράζονται τα καθήκοντα. Μοιράζονται, ακριβώς. Άρα ένα εμβριολόγο είναι σε κάθε ουσιαστικά είναι υπεύθυνο. Ναι. Βεβαίω. Κάνει overlook που λέμε και του άλλου. Αυτό είναι θέμα ιεραρχίας εργαστήριου. Άρα πολλοί ξέρουν εάν είναι ένα καλό έμβριο από την αρχή και αν περισσεύει το θέλουμε όχι να το ακριβώς από την αρχή. Το έμβριο όσο περνούν οι μέρες, και αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα που αφήνουμε να περάσουν οι μέρες, δείχνει τα χαρακτηριστικά του. Στην αρχή όλα τα έμβρια δείχνουν το ίδιο. Όσο περνούν οι μέρες, κάποια είναι πιο εξελιγμένα και πιο καλά από κάποια άλλα. Μάλιστα, τώρα γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο όταν κάνει μια γυναίκα εξωσωματική γονιμοποίηση ότι έχει δίδυμα ή τρίδυμα, επειδή πετυχαίνουν όλα? Ακριβώς επειδή, όπως είπαμε και πριν, η αρχή μας είναι να βάζουμε περισσότερο του ενός ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες, έστω και ένα να μπορέσει να εμφυτευτεί. Καμιά φορά, όταν βάζεις περισσότερα, θα βρεθείς και στην θέση να εμφυτευτούν περισσότερα του ενός. Μάλιστα. Το πιο συνηθισμένο είναι τα δίδυμα, βέβαια. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αν βάλεις τρία, μπορεί να δεις και τρία να εμφυτεύονται. Συμβαίνει και αυτό. Και πότε γίνεται το τεστ της κύησης? Το τεστ κύησης συνήθως γίνεται 2 εβδομάδες, συνιστούμε να γίνεται 2 εβδομάδες μετά την ολίψια. Δηλαδή, είναι ατελείωτο το διάστημα στη γυναίκα που αγωνιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι 2 εβδομάδες που η γυναίκα ξέρει αν έχει πετύχει ή όχι. Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έρχεται ένα ζευγάρι, αποφασίζει, είναι Παρασκευή, αποφασίζουν τη Δευτέρα να γονιμοποιήσουν. Θέλετε να επαναλάβετε step by step τι ακριβώς κάνουμε μέχρι εδώ? Δεν είναι ακριβώς. Μακάρι να μπορούσε η απόσταση από την πρώτη επίσκεψη μέχρι την εξωσωματική να ήταν 3 μέρες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξεκινάνε όμως η φαρμακευτική αγωγή. Κάτι ξεκινάμε. Η φαρμακευτική αγωγή, όπως. Τα τεστ τουλάχιστον. Ο έλεγχος. Ναι, ο έλεγχος. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν ένα ζευγάρι έχει θέληση, σβέλτα και με τη δικιά μας καθοδήγηση, θα καταφέρει να κάνει γρήγορα αυτό που θέλει. Να περάσει και στη διαδικασία. Απλά θέλει λίγο μεράκι να το πει κανείς, γιατί είναι και η γραφειοκρατία των φαρμάκων, είναι οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, δεν είναι μια πρόχειρο δουλειά. Πρέπει να γίνουν όλα με μια στρατηγική. Μάλιστα. Μετά, το επόμενο βήμα, γίνεται ο έλεγχος. Γίνεται ο έλεγχος. Όταν ξέρουμε τη στρατηγική που έχουμε να εφαρμόσουμε και έχουμε δει με ποιο τρόπο θα δώσουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα, όταν η γυναίκα αποκτήσει τα φάρμακα, είτε τα αγοράσει είτε τα πάρει από το ταμείο της, αναλόγως, θα μπορέσει να ξεκινήσει το γρηγορότερο δυνατό. Τώρα, τι περιέχουν αυτά τα φάρμακα? Τα γιατί φάρμακα πολλές είναι... γυναίκες το φοβούνται για κάποιο λόγο και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτά, στη φαρμακευτική αυτή αγωγή. Το βασικό φάρμακο της εξωσωματικής, αυτό το θαυματουργό φάρμακο, το οποίο τι κάνει, διεγείρει τα οάρια που έχει η γυναίκα. Είπαμε, δεν τα παράγει εκ του μηδενός, τα διεγείρει και τα φέρνει στην επιφάνεια ώστε να γίνουν από εμάς εκμεταλλεύσιμα. Είναι μία ορμόνη. Είναι μία ορμόνη που κυκλοφορεί στον οργανισμό σε όλες τις ηλικίες. Κυκλοφορεί, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση, κυκλοφορεί σε τεράστια ποσά μέσα στον οργανισμό. Είναι η FSH. Οπότε είναι μία ορμόνη που κάθε άλλο παραβλαβερή είναι. Αυτή καθεαυτή. Άλλη γυναίκα θέλει μικρότερη ποσότητα από αυτή την ορμόνη, άλλη μέτρη, άλλη μεγαλύτερη, ώστε να μπορέσουμε να ξεσηκώσουμε λίγο τις οθήκες. Να μας δώσουν το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Εκεί οι επιπλοκές υπάρχουν με την υγεία, με το ορμονικό σύστημα, με κάτι? Με το ορμονικό σύστημα πραγματικά δεν υπάρχουν επιπλοκές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απλοποιούμε τις διαδικασίες. Δεν πάβει η όληψη να είναι ένα μίνι χειρουργείο. Μία βελόνη μπαίνει στην κυλίτσα για να πάρει τα οάρια. Πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί, να σεβόμαστε την κατάσταση. Και φυσικά να ενημερώνουμε την ασθενή μας ότι σε πολύ πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει ο κίνδυνος αιμορραγίας, λίμωξης κτλ. Ό,τι έχει ένα χειρουργείο. Σε όλα τα χειρουργεία, λίγο πολύ υπάρχουν... Ευτυχώς, εμείς μετά από χιλιάδες, δεν λέω εκατοντάδες, λέω πια χιλιάδες περιστατικά θα πω, τα ποσοστά μας είναι του να συμβούν επιπλοκές πραγματικά μηδαμινά. Ωραία. Το ποσοστό επιτυχίας είναι ίσως αυτό που πρέπει να τονίσουμε σε το αυτό το στάδιο. Το ποσοστό επιτυχίας. Ποιο είναι το ποσοστό? Ένα σημείο που γίνονται συχνά παρεξηγήσεις και που θέλω
Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι ανοιχτός με όσες γυναίκες μας ακούνε και με τις πελάτησές μου προσωπικά. Mm-hmm. Πάντα τους εξηγώ. Το να βάλουμε έμβρια μέσα στη μήτρα δεν σημαίνει αυτομάτως και εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Οι περισσότερες πιστεύουν ότι άπαξ και μπήκε ένα έμβριο μέσα στη μήτρα με την εμβριομεταφορά είναι 100% επιτυχία. Είναι λάθος. Να το ξεκαθαρίσουμε. Κανείς δεν μπορεί να το πετύχει αυτό παγκοσμίως πουθενά. Είναι θέμα φύσης αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα ανώτερο ποσοστό που φλερτάρει με το 45-50, καμιά φορά και 55% σε νέες γυναίκες με πολύ καλή ποιότητα σωάρια και πολύ καλή ποιότητα έμβρια. Όχι όμως παραπάνω από αυτό. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ακούσει και περιστατικά ζευγάρια που ενώ χρειάστηκαν αρχικά μια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ένα τρόπο αναπαραγωγής όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, και μετά διαπίστωσαν ότι δεν ήταν απαραίτητο. Εκεί τι γίνεται? Γιατί συμβαίνει? Είναι τη ζευγαρία που κατάφεραν να τεκνοποιήσουν μετά από εξωσωματική. Ναι. Και μόνα τους, με φυσικό τρόπο. Βεβαίως. Γιατί αυτό μετά λένε, μήπως δεν χρειαστήκαμε και αρχικά. Αυτό πράγματι έχει συμβεί πολλές φορές. Ίσως επειδή θεραπεύσαμε τα αρχικά προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε. Στην καθημέρα πράξη, δύο είναι τα αίτια που συνήθως αντιστρέφουν την κατάσταση. Mm-hmm. Το ένα είναι από την πλευρά του ανδρός, ένα πράγμα το οποίο μπορεί τη στιγμή που θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν παιδί να βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Οπότε να χρειάστηκε τη βοήθειά μας για να γίνει το παιδάκι, αλλά μετά τα επόμενα χρόνια το σπέρμα αυτό να κατάφερε με κάποιο τρόπο ο άντρας να βελτίωσε τις συνθήκες της ζωής του, να βρέθηκε σε πολύ καλύτερες συνθήκες και να έγινε πραγματικά πολύ πιο δυναμικό, ως εκ τούτου ήρθε πολύ πιο εύκολα μια εγκυμοσύνη. Ένα άλλο σύνηθες αίτιο το οποίο διαλάθηκε της προσοχής είναι ότι υπάρχει μια πάθηση η οποία είναι αρκετά υπουλή και λέγεται ενδομετρίωση. Δεν μπορεί εύκολα να αποδειχθεί στη γυναίκα. Αποδεικνύεται συνήθως με λαπαροσκόπηση και λαπαροσκόπηση είναι ένα τελευταίο στάδιο διερεύνησης. Δεν μπορεί στον κάθε άνθρωπο να κάνουμε λαπαροσκόπηση, όσο απλή και αν είναι. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, όταν πετύχουμε μια εγκυμοσύνη, η ενδομητρίωση με την εγκυμοσύνη αυτή καθ' αυτή και με τη μετέπειτα γαλλουργία έρχεται και, αν όχι θεραπεύεται, καταστέλλεται σε βαθμό σχεδόν θεραπείας. Ως εκ τούτου, αυτό έχει συμβεί χωρίς καν να το πάρουμε χαμπάρι. Άρα για τότε μια γυναίκα που έχει ενδομετρίωση, καλύτερα να πάει να κάνει ένα παιδί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι δυστυχώς η ενδομητρίωση συνοδεύεται στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που τη φέρουν με υπογονιμότητα. Ως εκ τούτου, όταν να κάνουν μια εξωσωματική γονιμοποίηση, λοιπόν. Ας πούμε αυτό. Όταν λοιπόν θεραπευτεί αυτό το πράγμα και δεν το έχει καταλάβει η γυναίκα, ούτε ο γιατρός, έχει συμβεί αυτό το πράγμα, μετά πολύ εύκολα έρχεται μια εγκυμοσύνη και λέμε: α, κοίτα, δεν τη χρειαζόμασταν. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Γιατί κανένα ζευγάρι δεν χτυπάει την πόρτα του γιατρίου, της κλινικής για πλάκα. Κανένα ζευγάρι δεν λέει: πάω να κάνω μια εξωσωματική έτσι. Έχει λόγο. Έχει προσπαθήσει αρκετά και βλέπει ότι δεν έρχεται το επιθυμητό. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει ενδομητρίωση μπορεί να κάνει παιδί, βέβαια, αλλά και μπορεί να βγει στην επιφάνεια αργότερα με άλλες εξετάσεις. Γιατί δεν γίνεται η εξέταση, εκτός από την λαπαροσκοπική που είπατε, δεν υπάρχουν άλλες εξετάσεις? Υπάρχουν τρόποι προσέγγισης της ενδομητρίωσης, αλλά όταν βρίσκεται σε σχετικά ήπιο βαθμό μέσα στην κοιλίτσα και διάσπαρτη, δεν μπορεί να σου το φωνάξει. Δεν υπάρχει τρόπος να το δεις εύκολα παρά μόνο με λαπαροσκόπηση. Το προσπαθείς να το καταλάβεις από έμεσα στοιχεία, αλλά δεν μπορείς να είσαι ποτέ βέβαιος. Σωστά. Θέλετε να μας μιλήσετε περισσότερο για την υστεροσκόπηση, γιατί ενώ ακούγεται σαν εξέταση, δεν μπορεί να είναι σαν χειρουργείο. Θέλετε να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται στην υστεροσκόπηση? Η υστεροσκόπηση είναι ένα μικρό χειρουργείο ουσιαστικά, συνήθως με μία μικρή κάμερα, περνάμε μέσα από το τραχυλικό σωλήνα, χωρίς να κάνουμε καμία τομή στη γυναίκα, από τη φυσική δίωδο και κοιτάμε το εσωτερικό της μήτρας με πάσα λεπτομέρεια. Μπορούμε λοιπόν να διαγνώσουμε και ταυτόχρονα, αν χρειαστεί να θεραπεύσουμε, παθήσεις της κοιλότητας της μήτρας, που παλιότερα δεν είχαμε τα τεχνολογικά μέσα να το κάνουμε. Τόσο μικρές κάμερες και τόσο λεπτά εργαλεία. Μάλιστα. Τη θέση του εμβριολόγου στην εξωσωματική γονιμοποίηση πόσο σημαντική είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είπαμε, είναι ομαδική δουλειά. Mm-hmm. Ο καθένας έχει το πόστο του. Ο εμβριολόγος είναι αυτός που θα του παραδώσουμε στα χέρια του τους γαμέτες, δηλαδή τα σπερματοζωάρια και τα οάρια, το οποίο είναι δικιά μας ευθύνη να τα φτιάξουμε, να τα παραδώσουμε, και εκείνος θα τα χειριστεί, θα τα ενώσει και θα φροντίσει τα έμβριά μας μέχρι να φτάσουν κάποιων ημερών. Από εκεί και πέρα, εμείς θα τα βάλουμε μέσα στη μήτρα. Mm-hmm. Είναι απαραίτητη και η μαία σε μια τέτοια περίπτωση? Η μαία, όχι τόσο, η μαία πιο πολύ είναι απαραίτητη όταν μείνει τελικά η γυναίκα έγκυος. Mm-hmm. Πιο πολύ θα έλεγα είναι απαραίτητη η νοσηλεύτρια, η υπεύθυνη που έχει την ευθύνη του συντονισμού. Γιατί οι γυναίκες έχουν συνεχώς απορίες, δεν είναι εύκολη διαδικασία.
έχουν συνεχώς αγωνίες, πράγματα που εμάς μας φαίνονται αυτονόητα για αυτές τις γυναίκες μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ως εκ τούτου πρέπει ένας ή περισσότεροι άνθρωποι ανάλογα με το κέντρο να είναι με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Μάλιστα. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες επίσης, ζευγάρια, οπότε πρέπει να λέμε και τα δύο φύλλα, τις ηλικίες και το πρωτόκολλο ηλικίας, για να μην υπάρχει μια σύγχυση στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλετε να μας ξαναπείτε, είναι μέχρι 50 χρονών. Μέχρι 50 χρονών νομιμοποιούμεθα να βοηθήσουμε. Αν και στην Αγγλία δεν είναι μέχρι κάποια άλλη ηλικία, ή δεν υπάρχουν μικροδιαφοροποιήσεις στα ευρωπαϊκά κράτη και μάλιστα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο στα κράτη, ανάλογα με το αν ανήκουν σε καθολικό θρησκευτικό πρωτόκολλο ή σε άλλο. Στην Αγγλία είναι πολύ προτεστάντη, οπότε εκεί πρέπει να ξέρουμε τη θρησκευτική τους αντίληψη. Αλλού τα πράγματα είναι λίγο πιο σφιχτά, αλλού λίγο πιο ελεύθερα. Σε εμάς, εμείς νομιμοποιούμεθα, μέχρι τα 50 έτη η γυναίκα μπορεί να δεχθεί βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο γιατρός απαραίτητο. Από εκεί και πέρα, όσο θέληση και να υπάρχει από όλες τις πλευρές, απαγορεύεται να παρέμβουμε. Σωστά. Τώρα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά ταμπού και στην Ελλάδα ένας, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά ένας λόγος παραπάνω. Ηθικά διλήμματα υπάρχουν, κύριε Κωνσταντόπουλε? Ηθικά διλήμματα στην ιατρική πάρα πολλά, στη γυναικολογία πάρα πολλά, στην υπογονιμότητα άπειρα. Θέλετε να μας μιλήσετε κάποια περιστατικά? Βασικά το μεγάλο ηθικό δίλημα είναι μέχρι πού μπορεί να παρεύει ο άνθρωπος και να αλλάξει τη ροή των γεγονότων ουσιαστικά. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Μέχρι πού νομιμοποιούμεθα να παίρνουμε αποφάσεις διαφορετικές από αυτές που έχει καθορίσει η μοίρα. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι και το γοητευτικό της υπόθεσης. Δηλαδή να έρχεται ένα ζευγάρι και να του αλλάζεις τη ζωή ουσιαστικά. Σωστά, γιατί αυτό είναι το καλό σενάριο. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν και σενάρια που ταλαιπωρούνται τα ζευγάρια, δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά όταν το έχουν είναι ένα fairy tale, ένα παραμύθι. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε έτσι μια ωραία ιστορία ενός ζευγαριού που θυμάστε που είχαν μια επιτυχημένη εξωσωματική γονιμοποίηση και σας χαροποιεί? Η μεγάλη χαρά είναι να μπορέσεις να δώσεις το επιθυμητό σε ζευγάρια που έχουν ταλαιπωρηθεί με απανωτές αποτυχίες. Αυτό είναι το τέλειο. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν έχουν απανωτές αποτυχίες, μπορεί να έχουν ταλαιπωρηθεί σε περισσότερα του ενός κέντρα. Συμβαίνει αυτό στην εξωσωματική. Όταν μια γυναίκα δεν μείνει σε ένα κέντρο, θα πάει σε ένα άλλο. Μπορεί να πάει σε ένα τρίτο, μπορεί να πάει σε ένα τέταρτο. Όταν λοιπόν δώσεις σε μια τέτοια γυναίκα ταλαιπωρημένη την ευτυχία της τεκνοποίησης, τότε το όφελος είναι πολλαπλό. Εγώ ένα περιστατικό που μου έχει μείνει είναι μια γυναίκα που είχε ξεκινήσει τις προσπάθειες πριν να ασχοληθώ εγώ καν με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που ξεκίνησα από το 2006 στις Βρυξέλλες. Αυτή η γυναίκα από πριν ασχολείται με αυτά, δηλαδή τα φάρμακα που μου ανέφερε στο ιστορικό σχεδόν δεν τα γνωρίζω στην καθημέρα πράξη, είναι παλιά φάρμακα, τόσο πολύ. Και τα είχε παρατήσει τελείως και κατάφερε στα 46 της να γεννήσει δίδυμα. Από εσάς, σαν γιατρός εννοώ. Ως εκ τούτου, το πολύ σημαντικό δεν ήταν μόνο το ιατρικό κομμάτι, ήταν να την πείσεις μετά από τόσα χρόνια να ξανασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Και η χαρά που πήραμε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ευτυχώς σας άκουσα, άλλωστε. Ευτυχώς. Αυτό που της είπαν ήταν ότι, και θέλω να περάσει σαν μήνυμα, με τη σύγχρονη τεχνολογία και με τις εξελίξεις, όταν έχουμε επιμονή και είμαστε με ένα team... Και υπομονή φυσικά. Υπομονή και με ένα team που το εμπιστευόμαστε, οι πιθανότητες να φύγουμε τελικά χωρίς παιδί είναι μικρές. Σωστά. Ποτέ δεν λέμε μηδενικές ή ανύπαρκτες, διότι υπάρχει και Θεός και μας βλέπει, αλλά πολύ μικρές. Σωστά. Τι σας έκανε τελικά να οδηγηθείτε στην ειδικότητα, περισσότερο να ασχολείστε με την εξωσωματική γονιμοποίηση, γιατί δεν είναι κάτι που το διαλέγει οποιοδήποτε χειρουργός με ευθύρα γυναικολόγος? Η αλήθεια είναι μια υποειδίκευση η οποία ενσωματώνει όλη την επιστημοσύνη της γυναικολογίας και από το χειρουργικό τομέα, που η λαπαροσκόπηση, η υστεροσκόπηση, το ανοιχτό χειρουργείο, η ενδοκρινολογία, ο ανδρικός παράγοντας. Έχουμε και άνδρες ασθενείς, κάτι που το είχαμε αποκλείσει όταν είχαμε ξεκινήσει τη γυναικολογία. Δηλαδή, ολοκληρώνει τα πάντα αυτή η υποειδίκευση. Είναι κάτι αυτό ενδιαφέρον. Με εγωίτευσε. Όντως, εξωματική γονιμοποίηση είναι κάτι ενδιαφέρον. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι συμβουλές, κλείνοντας την εκπομπή μας, τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές, στα ζευγάρια που φυσικά έχουν στεναχωρηθεί κιόλας γιατί είχαν απόπειρες γονιμοποίησης και δεν τα κατάφεραν και τώρα έρχονται σε εσάς απογοητευμένοι. Δεν είναι δηλαδή
σε πρώτη φάση, πιο Αυτό, στεναχωρημένη, πιο όπως αυτά που είπαμε, χρειάζονται λίγο ενθάρρυνση. είναι πράγματι το πιο δύσκολο υποσύνολο ασθενών. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα που έχουν στερέψει ψυχολογικά και από όλες τις απόψεις. Το όπλο μας είναι να πάρουμε πολύ λεπτομερώς για μία ακόμη φορά το ιστορικό. Μήπως στους προηγούμενους συναδέρφους έχει ξεφύγει κάτι ή μήπως από τις προσπάθειες που έχουν κάνει έχει βγει κάποιο καινούριο στοιχείο. Μπορεί, όσο και αν φαίνεται περίεργο, μικρές λεπτομέρειες να βελτιώσουν το αποτέλεσμα. Πάντα λέμε ότι ο τελευταίος γιατρός είναι ο καλύτερος. Δεν είναι αυτό, είναι ότι είδε πράγματα που δεν μπορούσε να δει ο προηγούμενος. Είδε καινούριες καταστάσεις. Ως εκ τούτου, ομάδες της εμπιστοσύνης, γιατροί της εμπιστοσύνης, βιολόγοι της εμπιστοσύνης, κέντρο της εμπιστοσύνης και εκ νέου προσπάθεια. Διότι όσο μπαίνουν έμβρια μέσα στη μήτρα, κάποια στιγμή θα έρθει η εγκυμοσύνη. Αν καθόμαστε σπίτι, η εγκυμοσύνη πολύ δύσκολο να έρθει. Πάντως είναι σημαντικό και αυτό, γιατί κάνετε και το ρόλο του ψυχολόγου, γιατί σίγουρα. Η πρώτη επαφή είναι σίγουρα με τον γιατρό. Όπως Έτσι. Και να έχει, πριν αποφασίσει η γυναίκα, το ζευγάρι να κάνει μια εξωματική γονιμοποίηση, θα έρθει πρώτα σε εσάς. Σίγουρα. Και εσείς σίγουρα. Πρέπει να τους πείσετε. Πρέπει να τους πείσουμε. Λοιπόν, μας πείσατε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Ευχαριστούμε ευχαριστώ. Πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Εμείς είμαστε πάντα εδώ να σας ενημερώνουμε και φυσικά εσείς να αποφασίζετε. Γεια σας από εμάς.